Να ευχαριστώ για την πρόσκληση. Mm-hmm. Πράγματι, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Τσομόκο και σε όλη την ομάδα του. Mm-hmm. Έχουν κατορθώσει να κάνουν το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ένα πραγματικό σημείο αναφοράς για τη χώρα και την οικονομική της εξέλιξη. Αλλά κατάφεραν να διατηρήσουν αυτόν τον φάρο και μέσα στην πανδημία. Κάτι που δεν ήταν εύκολο ούτε αυτονόητο. Άρα, είναι η περίπτωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ένα παράδειγμα της ελληνικής επιτυχίας των τελευταίων χρόνων. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον ΣΦΕ mm-hmm. για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την πρώτη μου ώρα που ανέλαβα μετά από την εντολή του κ. Πρωθυπουργού αυτή την βαριά θέση, την δύσκολη θέση, πρέπει να σας πω ότι προσπάθησα και να βρω συνέχεια με την πολιτική των προηγουμένων κυβερνήσεων εκεί που μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία mm-hmm. και άρα να έχουμε κάποιες πολιτικές που θα είχαν το consensus, τη συνένεση περισσότερων πολιτικών δυνάμεων στη χώρα, αλλά και να πάρουμε γρήγορα αποφάσεις για να βοηθούμε στην ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας και στην δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, καλοπληρωμένων μάλιστα, με υψηλές αμοιβές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, στα δρόμενα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είχα βρει ότι ο προκάτοχός μου, ο κύριος Δραγασάκης, είχε συστήσει μια επιτροπή εργασία, μια ομάδα εργασίας υπό την δική του καθοδήγηση και μελετούσαν την περίπτωση θεσμοθέτησης ενός επενδυτικού clawback. Αυτή την ιδέα που είχε ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να κρύβω τι κάνει η προηγούμενη, μου αρέσει μάλιστα να δείχνω ότι μπορούμε να έχουμε και συνέχεια και ότι παρά την οξία αντιπαράθεση που μπορεί να έχουμε καμιά φορά και τη διαπάλη των ιδεών, δεν πάβουμε να είμαστε όλοι συμπατριώτες και να αγωνιζόμαστε για το κοινό καλό. Προφανώς το βλέπουμε πολλές φορές διαφορετικά, αλλά δεν είμαστε ούτε εχθροί, ούτε άνθρωποι που πρέπει να αποκλείουμε ένας τον άλλον. Πήρα λοιπόν αυτή την ιδέα με τους δικούς μου συνεργάτες, συνεργάστηκα με τον ΣΦΕ. Και το ξέρουν όλοι οι παριστάμενοι εκεί εδώ πολύ έντονα. Νομοθετήσαμε με το Υπουργείο Υγείας σχεδόν αμέσως το επενδυτικό clawback. Να φανταστείτε ότι ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το επενδυτικό clawback το Σεπτέμβριο του 2019. Το Σεπτέμβριο του 2019 ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος. Προλάβαμε, εκδώσαμε την υπουργική μας απόφαση την κοινή με το Υπουργείο Υγείας για να ξεκινήσει το επενδυτικό clawback μέσα στο 2019, όπου και δώσαμε 50 εκατομμύρια. Για το 2020 προχωρήσαμε εκ νέου στη νέα υπουργική απόφαση και επενδύσαμε 100 εκατομμύρια και μπορώ να σας πω ότι έχουμε την βούληση να προχωρήσουμε σε μια τριετή επόμενη πιο σταθερή συμφωνία μεταξύ μας, αν όλα πάνε καλά και με το Ταμείο Ανάκαμψης, για να έχουμε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα να κάνουν τι. Προσέξτε, δεν είναι φορό απαλλαγή το επενδυτικό clawback, γι' αυτό και δείτε ζήτημα κρατικών ενισχύσεων. Είναι ένα κίνητρο όπου σου μειώνει ένα βάρος επιπλέον που σου βάζει το κράτος, γιατί το clawback είναι ένα επιπλέον βάρος που παίρνει πάνω σε επιχειρήσεις φαρμακευτικές έναντι της επιστροφής δαπάνης, δηλαδή προς τον ΕΟΠΗ. Σου αφαιρούμε ένα κομμάτι από αυτό το επιπλέον βάρος που σου βάζουμε, με αντάλλαγμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα κτλ. Πρέπει να σας πω ότι, μια και βλέπω ότι έχουμε εδώ και το φίλο μου τον κύριο Ζαχαρία Ραγκούζη από τη Pfizer, ένα πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα αυτού του επενδυτικού εργαλείου ήταν η επένδυση της Pfizer Θεσσαλονίκη. Θα σας το επιβεβαιώσω και ο Ραγκούζης. Στο γραφείο μου ήρθε η υπεύθυνη Pfizer, όπου μου εξήγησε ότι επρόκειτο να διαλέξουν μεταξύ 6 χωρών για το που θα έφτιαχναν αυτό το περίφημο Digital Center της Pfizer. Της εξηγήσαμε τα κίνητρα και το επενδυτικό clawback. Προφανώς η ομάδα η ελληνική υπό τον κύριο Ραγκούση έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, όπως σίγουρα ο κύριος Μπουρούλα, ο οποίος ξέρετε είναι ο CEO της Pfizer και έχει ελληνική, είναι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη, όχι έχει ελληνική καταγωγή, είναι Έλληνας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, οπότε με την καλή βούληση της εταιρείας και τα καλά κίνητρα που θεσπίσαμε εμείς, δώσαμε την ευκαιρία μεταξύ των 6 χωρών να είναι η Ελλάδα η χώρα την οποία επέλεξε η Pfizer. Αυτά είναι η πρώτη μεγάλη ξένη επένδυση την οποία έφερε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άμα την αναλήψει των καθηκόντων της στην Ελλάδα, βρέθηκε πολύ έντονα στο διεθνή τύπο και μέχρι σήμερα αυτή η επένδυση είπε πάρα πολύ καλά. Προχωρά και μάλιστα έχουν τριπλασιάσει σχεδόν τις αρχικά υπολογιζόμενες θέσεις εργασίας. Αλλά δεν είναι μόνο η Pfizer. Mm-hmm.
πάρα πολλές πλήστες πια ελληνικές και πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες έχουν κάνει χρήση αυτού του εργαλείου. Πάνω από 30 διαφορετικά επενδυτικά σχέδια έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχουν λάβει την έγκριση για να προχωρήσουν βάσει αυτού του εργαλείου. Και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια, εφόσον όλα πάνε καλά, θα έχουμε πολύ περισσότερες τέτοιου τύπου επενδύσεις στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό για να κλείσω και να μην καταχάσω τον χρόνο, αφού υπεσχέθηκα και 51 θα κλείσω, ότι αυτή είναι μια έμπρακτη απόδειξη της πραγματικής βούλησης της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη να δώσει όθηση στις R&D επενδύσεις, σε επενδύσεις σε υψηλή εξειδίκευση, σε επενδύσεις που φέρνουν παραγόμενη προστιθέμενη αξία στη χώρα και καλά αμβώνουν στις εργασίες. Τα υπόλοιπα σε δευτερολογία είναι 51 και 6. Ναι, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση τους διοργανωτές. Να θυμίσω για όσους παρακολουθούν τα στοιχεία των εμβολιασμών. Σήμερα που μιλάμε έχουν γίνει 1,3 δισεκατομμύρια εμβολιασμοί σε όλο τον κόσμο. Και αυτό 16 μήνες από τη μέρα που ξεκίνησε αυτή η πανδημία. Στην Ελλάδα γνωρίζετε όλοι ότι είναι 3,7 εκατομμύρια, αλλά πρέπει επίσης να προσθέσω ότι αν πάρουμε τους ημερήσιους εμβολιασμούς, γίνονται 20 εκατομμύρια εμβολιασμοί στον κόσμο κάθε μέρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και βέβαια 110.000 στην Ελλάδα. Άρα έχουμε ένα αριθμό αυξανόμενο. Τους τελευταίους 2 μήνες γίνονται οι πολλοί εμβολιασμοί, οπότε μπορεί κανείς να κάνει μια πρόβλεψη πόσο θα ανεβούν τους επόμενους 3-4 μήνες αυτοί οι εμβολιασμοί. Το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε εδώ και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε. Πηγαίνοντας πίσω, προφανώς η κρίση είχε καταστροφικές συνέπειες και στην υγεία και στη ζωή των ανθρώπων και προφανώς και στην οικονομία. Όμως σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα βγαίνοντας από αυτή την καταστροφική περίοδο. Ας δούμε λοιπόν τι μας έβγαλε από αυτή την καταστροφική περίοδο ή τι θα μας βοηθήσει να βγούμε για να ακολουθήσουμε τα διδάγματα και από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο αναδείχθηκε η σημασία της υγείας και όχι μόνο αυτό που λέμε η σημασία της υγείας, την υγεία μας να έχουμε, αλλά κυρίως το τι ρόλο παίζει στην οικονομία, τι ρόλο παίζει στην κοινωνία και γιατί είναι προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε σε όλες τις άλλες δραστηριότητες. Επίσης, ο ρόλο έπαιξε η επιστήμη και η καινοτομία. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν τώρα τα εμβόλια, δεν θα υπήρχαν οι θεραπείες που υπάρχουν ήδη κάποιες, αλλά και αυτές που ένα σωρό ερευνητικά εργαστήρια στον κόσμο αυτή τη στιγμή ψάχνουν. Και τρίτον, τι υπήρχε? Υπήρχε συνεργασία. Και τρίτον, συνεργασία. Συγγνώμη. Υπήρχε συνεργασία ανάμεσα σε πολλούς φορείς, στην πολιτική, την επιστήμη, τους ερευνητές, τις εταιρείες, τα Ινστιτούτα και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Θα σταματήσουμε εδώ, από εδώ και πέρα, για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Νομίζω ότι η καλύτερη συνταγή είναι να συνεχίσουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να δίνουμε σημασία στην υγεία, να δίνουμε σημασία στην καινοτομία, να δίνουμε σημασία στη συνεργασία. Και αυτό θα κάνουμε. Πέρα από τις επενδύσεις που κάνουμε στην Θεσσαλονίκη και που μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα, ο κύριος Υπουργός ήδη το ανέφερε και νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα και καινοτομίας και συνεργασίας και βάρος στην υγεία. Πρέπει να δούμε πώς αυτό θα απλωθεί, θα μεγαλώσει και θα μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια χώρα στην κορυφή της καινοτομίας και όχι κάτω από τη μέση. Έχω δει τις προτεραιότητες του Υπουργείου και χαίρομαι να πω ότι η καινοτομία, η έρευνα και η ανάπτυξη έχουν πάει ψηλά στις προτεραιότητες και αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια, ακόμα η Ελλάδα, αν δούμε την κατάταξη καινοτομίας, είναι γύρω στην 20η θέση και επιδιώκουμε να πάμε στη 18η. Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 14. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι, να πιέσουμε λίγο τα πράγματα και να κυνηγήσουμε να κινηθούν πιο γρήγορα. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε νοοτροπία καινοτομίας στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους χώρους καινοτομίας και της ανάπτυξης και της έρευνας, αλλά κυρίως εδώ στο φαρμακευτικό χώρο. Πρέπει να έχουμε σταθερό περιβάλλον, το ανέφερε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως, και κυρίως θα πρέπει οι νόμοι που περνούν να κρίνονται από την ανταπόκρισή τους. Αυτός ο νόμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή
για το offset του clawback προφανώς είναι θετικός και γι' αυτό επενδύουν οι χώρες και σε κλινική έρευνα και σε επενδύσεις διάφορες στην Ελλάδα. Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω, να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το τομέα και να προσελκύουμε και άλλες επενδύσεις από πολλές διεθνείς και τοπικές εταιρείες. Σταματώ εδώ και θα έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε περισσότερο. Κύριε Νικότσιου, να σας ευχαριστήσω και τους οργανωτές, διοργανωτές, που πλέον το Delphi Forum είναι θεσμός στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και καλύπτει αυτό που θέλω να καλύψω και εγώ στη δική μου, από τη δική μου οπτική γωνία, τις αναπτυξιακές διαστάσεις που προσφέρει η φαρμακευτική καινοτομία και συγκεκριμένα μέσα από την κλινική έρευνα. Και η σημασία της καινοτομίας σε όλο αυτό που, όπως ξέρουμε, επιτρέπει τους πολίτες και τους ασθενείς να ζουν καλύτερα, υγιέστερα και φυσικά πιο παραγωγικά. Εάν λοιπόν κοιτάξουμε την καινοτομία και τη σχέση αυτής με την κλινική έρευνα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που υλοποίησε μετά από την προηγούμενη κυβέρνηση μια υπερκομματική πρόταση, η οποία υλοποιήθηκε υπό Υπουργείας του μαζί με τον κύριο Κικίλια φυσικά. Οι επενδύσεις στην κλινική έρευνα που και ο κύριος Παπαδόπουλος μπορεί να το εκτιμήσει απόλυτα, κάθε χρόνο στην Ευρώπη είναι της τάξης των 36 δισεκατομμυρίων ετησίως ευρώ. Μπαίνει χρόνος, βγαίνει χρόνος 36 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν και εμείς πάρουμε το κομμάτι που μας αναλογεί, περίπου το μέσο όρο ή βάση του πληθυσμού μας, 0,5 δισεκατομμύρια, 500 εκατομμύρια δηλαδή ευρώ, μπορούν να επενδύονται στη χώρα μας, που τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Είναι περίπου 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος. Είναι 270 εκατομμύρια αύξηση των φόρων και φυσικά δημιουργία νέων πολύ καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας στην κλινική έρευνα. Και ορθόμενοι από αυτό το παράδειγμα και εμείς σαν ΑΠΒΗ το 2018, όταν η Αμερική ήταν το τιμόμενο πρόσωπο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάναμε την Ελλάδα Διεθνή Κόμβο Κλινικών Μελετών για 14 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω με περηφάνεια ότι περίπου το 30-40% των εργαζομένων της εταιρείας είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι με έδρα την Αθήνα, που σημαίνει ότι είναι δυνατότητα τα δικά μας παιδιά να βρουν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και είναι δυνατόν τα παιδιά που έφυγαν την περίοδο της κρίσης 2010-2020-18 να επιστρέψουν πίσω και να βρουν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Να δώσω κάποια περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά το αντιστάθμισμα και τα κίνητρα που έδωσε ο Υπουργός για τις κλινικές μελέτες, ότι το 2019 36 εταιρείες συμμετείχαν φαρμακευτικές στο offset των κλινικών μελετών, στο αντιστάθμισμα αυτό με το κίνητρο, και το 2020 70 εταιρείες, που περίπου αντιστοιχεί στο 70% των μεγάλων εταιρεών που έχουν παρουσία στη χώρα μας, είτε χωρίων είτε πολυεθνικών. Ποια είναι η επόμενη μέρα λοιπόν και η αναπτυξιακή διάσταση που μπορούμε να φέρουμε πέραν αυτού που έχει γίνει μέχρι σήμερα? Έχουμε, κύριε Υπουργέ, κυρία Νικόλτσου, ένα χρυσορυχείο πληροφοριών που το έχουμε συσσωρεύσει από το 2012 και αναφέρομαι στα δεδομένα, πραγματικά δεδομένα της ΙΔΙΚΑ και της ΙΔΑΠΗ που υπάρχουν, όπως επίσης και της ΧΜΕΣ, Κεντρική Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών, τα οποία φυσικά πλήρως ανομιμοποιημένα, προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικά, αποτελούν πηγή πλούτου, χρυσορυχείο, και ο κύριος Παπαδόπουλος μπορεί να πολύ εύγλωτα να παρουσιάσει τον Υπουργό πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια εξοδεύουν οι επιχειρήσεις κάθε χρόνο για να αντλήσουν αυτά τα δεδομένα από βάσεις δεδομένων παγκοσμίως. Τα έχουμε εμείς στη χώρα μας και μπορούμε πολύ εύκολα να αξιοποιηθούν προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Και έτσι περαιτέρω, αν το συνδυάσουμε αυτό με την προσέγγιση επένδυση που κάνει η Microsoft και η Cisco στη χώρα μας, που έχουν επιλέξει την Αθήνα για να γίνει ένα διεθνής κόμβος δεδομένων παγκοσμίως, ένα από τα μεγάλα κέντρα που θα γίνουν παγκοσμίως για αυτές τις δύο εταιρείες, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο συνδυασμός των δύο πραγματικά μπορεί να αποτελέσει πηγή πλούτου και ανάπτυξης της χώρας μας. Άρα λοιπόν αυτή η δυνατότητα δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στο μέλλον.
θα έλεγα είναι οπωσδήποτε μία επιλογή που πρέπει να γίνει για το καλό της, του συστήματος υγείας της χώρας μας, αλλά και για τις αναπτυξιακές προοπτικές οικονομίας από εδώ και στο εξής, κυρία Νικόλτσου. Και νομίζω ότι συνεπίζουμε τον χρόνο μου, για να έχουμε χρόνο στη συνέχεια να συζητήσουμε. Καταρχάς να πω σε όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση ότι τους ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια. Άκουσα πολλά καλά λόγια σήμερα για τη δουλειά που κάνουμε στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν είναι το πιο σύνθεση για μένα να ακούω καλά λόγια. Σύνθεση όλο κάτι έχουν να μου συντήσουν ή κάτι να με κατηγορήσουν. Κατά συνέπεια ήταν ένα ευχάριστο πάνελ αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει δουλειά και αυτή φαίνεται. Τώρα, λίγα λόγια την απαντέτα και να απαντήσω μετά στην ερώτηση του κυρίου Πρόεδρου. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Biden με την πρόταση την οποία έφερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόταση που έκανε και στο Πόρτο προθές, αλλά και πριν από ένα χρόνο υιοθετώντας την πρόταση του κυρίου Μόσχαλου, και όσοι ηγέτες έχουν τεθεί πέρα αυτής της προτάσεως διεθνώς, δεν αφίστανται των προβλημάτων που έχει μια τέτοια πρόταση. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο σεβασμός πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος επιστημονικής έρευνας και δημιουργία νέων φαρμάκων. Και εγώ, και ως πρώην Υπουργός Υγείας, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι χωρίς προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, νέο φάρμακο δεν μπορεί να βγει. Όσοι προσπάθησαν να βγάλουν νέα φάρμακα με κεντρικό σχεδιασμό, απέτυχαν παταγωδώς. Τα φάρμακα αποτελούν αποτέλεσμα κοπιώδους εργασίας και μεγάλου χρηματικού ρίσκου. Άρα, αν δεν έχεις την βεβαιότητα ότι εφόσον επιτύχεις, θα έχεις και όφελος από αυτό, δεν έχεις κίνητρο για να κάνεις τη διαδικασία. Όμως, γιατί έγινε η πρόταση παρά το ότι γνωρίζουμε όλα αυτά? Διότι έπρεπε στην παγκόσμια κοινότητα να ξεκινήσει ένας σοβαρός διάλογος για το πώς θα λύσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ότι οι πλούσιες χώρες του πλανήτη έχουν πράγματι προχωρήσει πολύ τους εμβολιασμούς τους κατά τον τρόπο που το ανέφερε και ο φίλος μου ο κ. Ραγκούσης. Αν όμως δείτε τα ποσοστά εμβολιαστέντων μεταξύ μας χάρη της Βόρειας Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας ή της Νότιας Αφρικής, θα δείτε ότι η διαφορά είναι χαώδης. Και η χαώδης διαφορά, εάν εμείς προσπεράσουμε, επειδή έτυχε να είμαστε στην καλή περιοχή του πλανήτη και να εμβολιαστούμε, την προσπεράσουμε με μια αδιαφορία, θα είναι προφανώς ένα πολύ μεγάλο ηθικό στίγμα για τη γενιά μας. Άρα η πρόταση Biden, για να πάω τώρα στον πρόεδρο της Αμερικής, που αν θέλετε λόγω του αξιώματος και της θέσης, το έθεσε και με τη μεγαλύτερη ένταση στον παγκόσμιο διάλογο, αναγκάζει και τις εταιρείες να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πιθανόν να πούν, ή όπως λένε, δεν είναι η κατάρρευση πατέντας η λύση, είναι η αύξηση παραγωγής. Μπεκτών. Εμάς αυτό που μας νοιάζει ως πολιτικούς είναι να φτάσουν τα εμβόλια και στους φτωχούς ανθρώπους του πλανήτη. Αυτό μας νοιάζει. Αν η πίεση ότι θα χάσουν την πατέντα τους οδηγεί στο να παράγουν περισσότερα και να προσφέρουν περισσότερα στους φτωχούς του πλανήτη, το αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί. Η πολιτική είναι άσκηση ρεαλισμού. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει και οι εταιρείες να βάλουν σοβαρή πλάτη στο να εμβολιάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σήμερα την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν αυτά τα εμβόλια. Τέλεια. Αν σε αυτό μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, θα τα βρούμε. Αν κάποιοι πούνε δεν με ενδιαφέρει όσοι δεν έχουν λεφτά να πεθάνουν, δεν μας βρουν σύμφωνους σε καμία περίπτωση. Είναι τόσο απλό. Έτυχε τώρα να έχουμε μια έκτακτη παγκόσμια συνθήκη η οποία μας αναγκάζει για να διατηρήσουμε και την ανθρωπιά μας και τη συνύπαρξή μας με όλους τους άλλους σε αυτόν τον πλανήτη να σκεφτούμε και λίγο διαφορετικά από όταν σκεφτόμασταν σε μια κανονική περίοδο. Άρα η συζήτηση είναι χρήσιμη αρκεί να οδηγήσει στο αποτέλεσμα που σας είπα. Τώρα, όσον αφορά στο ερώτημα του κυρίου Πρόεδρου, καταρχάς όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας ξεκίνησαν σχεδόν επί των ημερών μου ή λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της δικής μου διάρκειας, του κύριου Λοβέρδου και της δικής μου. Και του κύριου Σαλμά, να μην τον υποτιμήσω προς Θεού. Λοιπόν, τότε φεύγοντας εγώ, θυμίζω, είχα αφήσει πολλά πράγματα έτοιμα στο ζεριτάρι. Θυμίζω το περίφημο πλαφόν στη συνταγογράφηση, το οποίο εάν τότε είχε εφαρμοστεί, δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ στα δυσθεώρητα ύψη του κλόμπακ που είμαστε σήμερα και που διανύσαμε τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς τότε όλοι αντέδρασαν και η φαρμακοβιομηχανία. Και για όλους αυτούς που αντιδρούσαν, δεν υπήρχε μια λογική, γιατί η φαρμακοβιομηχανία θα μετέδρασε, δεν υπήρχε καμία. Πάστε τόσο, αυτά είναι ιστορία. Τώρα είμαστε σήμερα εδώ, που πράγματι η κυβέρνησή μας, φυσικά μέσα στην πανδημία δεν ήταν κατάλληλος χρόνος για μεταρρυθμίσεις, γιατί εκεί όλη η δράση του Υπουργείου Υγείας απορροφήθηκε στη διαχείριση της πανδημίας. Με τη λήξη της πανδημίας όμως, ασφαλώς οι μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε έναν έλεγχο του clawback. Το clawback είναι εν μέρει και δικό μου νόμος και του κ. Λοβέρδου. Ποτέ δεν είχε ως χαρακτήρα να φτάσουμε στο 1 δισεκατομμύριο. Ήταν να είναι πολύ λιγότερο. Άρα πρέπει να βρεθεί λύση. Και κλείνω να πω
Ήδη με την πολιτική που έχουμε ασκήσει έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε να έχουμε ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον για να έρθουν οι φαρμακοβιομηχανίες να επενδύσουν. Και στον δρόμο που ήδη διανύουμε και με τα έμπρακτα δείγματα που ήδη έχουμε, σας λέω, ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Έχει μια κυβέρνηση φιλοεπενδυτική και το περιβάλλον θα είναι σταθερό και χωρίς εκπλήξεις. Μάλιστα.